εντάξει, σου λέω, βρε πουλάκι μου, θα το προσέχω. Ναι, μην ήσυχη, θα το προσέχω, σου λέω, ναι. Άντε, γεια. Είδες πως το έκανε το τηλέφωνο, ε, στο τσάκα τσάκα. Οι αδελφοί μου θα φύγουν αυτές τις μέρες να πάνε με τον άντρα της να κάνουν Χριστούγεννα στην πατρίδα του και μου είπε να πηγαίνω να τέζω το σκυλί. Ωραίες αυτές οι μέρες, ε. Πιστεύεις ότι ξαναγίνομαι μικρό παιδί? Καλά κάνεις και γίνεσαι μικρό παιδί, γιατί μόνο τα μικρά παιδιά αυτές τις μέρες παίρνουν. Οι μεγάλοι δίνουν. Υπάρχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα αυτές τις μέρες. Όλα αλλάζουν όμως. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Το στόλισμα τα αλλάζει όλα, ε. Πέταλα έτσι για Αγίου Βασίλειδες, γυρλάτες, χρυσές βροχές, ψεύτικα χιόνια, δέντρα. Τι δέντρα? Στολισμένα, χριστουγεννιάτικα δέντρα. Αυτά είναι για τους νεόπλουτους. Ξέχασα. Εσύ είσαι εναντίον του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Είμαι εναντίον του ξένου εθήμου. Αυτό μας έλειπε τώρα. Να κόβουμε τα έλατα για να τα φέρουμε στο σπίτι μας να ξεραίνονται. Δεν μας φτάνουν, βρε, οι φωτιές που καταστρέψαν τα δάση. Πρέπει να τα αποτελειώσουμε κι εμείς με το τσεκούρι. Είμαστε πολύ τρελός λαός, Φίβο. Είμαστε πολύ τρελός λαός. Δεν χρειάζεται να κόβουμε τα δικά μας. Μπορούμε να τα φέρουμε από το εξωτερικό. Μωρ, τι μας λες? Μωρ, δεν το ξέρω ότι θα πάμε να ξοδεύουμε το συνάλλαγμα για να στολίζουν τα σπίτια τους 10 φιγουρατζίδες. Άξε, δεν είναι 10 οι φιγουρατζίδες, είναι χιλιάδες. Ε. Και αυτές, να ξέρεις, δεν το κάνουν από φιγούρα. Όχι, το κάνουν γιατί τους το ζητάνε τα παιδάκια τους. Τα παιδάκια, αν τα αφήσεις ήσυχα. Τα παιδάκια ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι κρίμα πλέον να κόβουμε τα δέντρα στον τόπο μας. Γιατί ξέρουν επίσης πολύ καλά ότι είναι ξένο έθιμο το χριστουγεννιάτικο έλατο. Τα μικρά παιδάκια στολίζουν καραβάκια. Καραβάκια έχει ο τόπος μας, καραβάκια θα στολίσει. Καλά, σταμάτα. Πώς γίνεσαι κάθε χρόνο αυτές τις μέρες όταν μιλάς για χριστουγεννιάτικο δέντρο? Ναι, Φίβο, γίνομαι γιατί μου τη δίνει. Μου τη δίνει να τα βλέπω, να τα πουλάνε κομμένα στα πεζοδρόμια. Κλαίει η ψυχή μου. Άσε πια όταν τελειώσουν οι γιορτές που τα βλέπω πεταμένα στους δρόμους με τα μπαμπάκια κολλημένα πάνω τους. Ξερά, στεγνά, άχρηστα. Ενώ αν τα αφήνανε, βρέα, πάνω στο βουνό, θα μας δίνανε και κανένα γραμμάρι οξυγόνο που πήξαμε πια στο ανθρακικό οξύ και στο άζωτο. Στο καλό. Με όλα αυτά που λες, να κάνεις και νιώθω τύψεις. Φίβο, τι έκανες, Φίβο? Πήρες μπαλντάκι, έκοψες κανένα έλατο? Όχι. Αγόρασα ένα και το στόλισα. Τι να σου. Ένα μου χαθείς, αμαρτωλέ. Όχι, και αμαρτωλός. Αμαρτωλός, Φίβο. Αμαρτωλός. Να το πάρει η γειτόνισά σου δίπλα που δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει, να το πάρει. Να το πάρεις και εσύ, βρε. Που κάθε χρόνο τώρα σου κάνω τόση διαφώτιση. Μεγάλη αμαρτία, ρε Φίβο. Εκτός αυτού, εγώ ξέρω ότι είναι. Γιατί είναι αυτές εσύ? Ναι, μπορεί να μην τα λέω καλά, να μην πείθω. Όλα χρειάζονται ταλέντο. Καλά, άστα αυτά, για πες μου. Πού θα κάνεις Χριστούγεννα? Δεν ξέρω, μπορεί στην Κατερίνα, στην Ελένη. Έχω πολλές προτάσεις, δεν ξέρω, θα σκεφτώ. Εσύ? Ναι, κι εγώ δηλαδή. Έχω πολλές προτάσεις, αλλά αν λέω... Αν... Χαρούλα, τι γράφεις? Πρόσεξε με λίγο, σε παρακαλώ. Λέω, αν... Δεν έχεις που να πας. Εγώ, ναι. Εγώ να μην έχω που να πάω, ρε Φίβο. Λέω αν, τότε θα μπορούσαμε να πάμε κάπου μαζί. Αφού έχεις τόσες προσκλήσεις. Ναι, έχω προσκλήσεις, αλλά μαζί σου είμαι σίγουρος που θα περάσω καλύτερα. Άσε, ρε Φίβο, του χρόνου να είμαστε καλά. Και πέρυσι του χρόνου μου είπες. Ελάτε, πήγαινε τώρα να δώσεις καν καφέ του. Ναι. Θες ένα γλυκάκι να σου φέρω? Δεν μου λες, τώρα, Καταρίνα, τι θα γίνει? Γιορτές έχουμε, έτσι θα αφήσουμε εδώ πέρα. Θα το στολίσουμε λίγο περισσότερο το γραφείο. Να πάρει έτσι πιο γιορταστική ατμόσφαιρα το πράγμα. Να πηγαίνετε στην αποθήκη, ψάξτε κάτι, θα βρείτε να κρεμάσετε ακόμα. Για έλατο, δεν θα στολίσουμε ένα έλατο, το βάλουμε εδώ στη μέση. Να το βάλουμε και φωτάκια πάνω, ξέρεις τι όμορφο θα είναι το βράδυ. Επίτηδες το λες. Γιατί επίτηδες? Δεν ξέρεις ότι η Χαρούλα και εγώ είμαστε εναντίον του έλατου? Ανοησίες, επειδή είναι ξενικό έθιμο. Πρώτα αυτό. Δεν είναι ξένο, είναι ελληνικό. Πώς είναι ελληνικό, βρε? Αφού όλες οι εγκυκλοπαίδειες το γράφουν ότι είναι γερμανικό. Από τους Γερμανούς το πήραν και οι άλλοι. Υπάρχει όμως τώρα ένας καθηγητής που λέει ότι στις εκκλησίες του Βυζαντίου υπήρχαν διακοσμητικά με δέντρα. Και πως οι πολυέλαιοι που έχουν οι εκκλησίες έχουν το σχήμα δέντρου. Τι σχέση έχει αυτό? Τα δέντρα και τα φυτά γενικά τα χρησιμοποιούν όλοι για διακόσμηση. Άλλο αυτό και άλλο το έθιμο το χριστουγεννιάτικο του στολισμένου έλατου. Αυτό δεν είναι ελληνικό, αλλά και ελληνικό να ήταν το έθιμο, αυτή την εποχή έπρεπε να το κόψουμε. Γιατί να το κόψουμε, βρε Κατερίνα, μα αφού είναι ωραίο. Τι ωραίο, βρε! Έτσι που ρημάχτηκε το πράσινο στη χώρα μας από τις φωτιές. Αυτή την εποχή δεν πρέπει να κόβουμε πια ούτε το φύλλο της δάφνης για να το βάζουμε στο στιφάδο. Είσαι υπερβολική, Κατερίνα. Αχ, τρομάρα σου, υπερβολικές ήταν οι φωτιές. Πάει, ρημάχτηκαν.
έφαγαν τα δάση μας. Τα βουνά από πράσινα έγιναν σταχτιά. Δεν τις είδες τις φωτιές που τις έδειχνε το καλοκαίρι τηλεόραση? Τις είδα, αλλά... Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Ελάτε, να τα πούμε! Να τα πούμε, να τα πούμε! Πάμε! Καλημέρα να έρχονται άνοι, κι αν είναι ορισμός αυτή του θεία γέννηση. Να πω, να πω τ' αρχοντικό σας Χριστογεννάτε σήμερα. Εμείς λέμε την πόλη ουρανία καλώνται. Χέρι, χέρι η φύση σώνει. Για του χρόνου! Για του χρόνου! Πάτε και αξιλωθείτε, για αξιλωθείτε από χρόνου. Λάτε να σας κεράσουμε από το καλά, πάμε, πάμε. Τι έπαθες, κυρία Ζαχαροπούλου, και κόλλησες εδώ? Σκέφτομαι. Αυτές τις μέρες πάντα σκέφτομαι. Όλοι σκεφτόμαστε. Εγώ σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια, μπορείς να το φανταστείς αυτό? Μπορώ να το φανταστώ, γιατί και εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Όλοι οι άνθρωποι αυτές τις μέρες θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια. Θυμάμαι τα δώρα, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες που έκανε η μαμά μου, τα κάλαντα που πήγαινα και τα έλεγα μαζί με τα αγόρια για να μαζέψω κι εγώ λεφτά. Εμένα αυτές οι μέρες μ' αρέσανε γιατί δεν είχαμε σχολείο. Μόνο εσύ, όλα τα παιδιά. Θυμάμαι τη μαμά μου πως με έντυνα να πάμε στην εκκλησία. Και ο δεσπότης έβγαζε λόγο και έλεγε: αυτές τις μέρες πρέπει να θυμόμαστε όλους τους φτωχούς αδελφούς μας. Και ο δεσπότης το έλεγε και οι δάσκαλοι μας το έλεγαν. Εμείς όμως τι κάναμε? Να, ό,τι κάνουμε και τώρα. Τρώμε, πίνουμε και κανένα δεν νοιαζόμαστε. Πόσα μας περισσεύουν εμάς για να νοιαστούμε? Ας νοιαστούνε πρώτα αυτοί που τους περισσεύουν. Χαρούλα, γιατί ανακατεύεσαι στα καλά καθούμενα στη συζήτησή μας? Γενικώς λέω ότι αυτές τις μέρες καλό είναι να νοιαζόμαστε και για τους φτωχούς αδερφούς μας. Εσύ που τα λες όλα αυτά, τι έκανες για τους φτωχούς αδερφούς σου? Κι αν έκανα, δεν πρέπει να το λέμε, διότι αν το λέμε είναι φιγούρα, καταλάβατε? Ού γνωρίζει αριστερά τι πει η δεξιά. Σωστά. Είδες που η Χαρούλα λέει σωστά πράγματα. Ωραία, η Χαρούλα πάντα σωστά πράγματα λέει, αλλά εσείς όλοι εδώ μέσα έχετε μια προκατάληψη με μένα. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσω σήμερα, τώρα μέρες που είναι. Όχι, πες και εσύ τα δικά σου τα κάλαντα να ησυχάσουν. Μωρ, θα τα πω όταν τελειώσουν οι γιορτές. Πάμε παρακάτω τώρα, στις δουλειές μας. Στις δουλειές μας. Ποιες δουλειές μας, λέει αυτή? Άνθρωπος δεν έχει πατήσει από το πρωί. Πώς να έχουμε δουλειά, αφού έχει αδειάσει η Αθήνα? Ναι, πραγματικά έχει αδειάσει. Περνούσα από τη Σταδίου και νόμιζα ότι είχε γίνει συναγερμός και ότι ο κόσμος ήταν στα καταφύγια. Ερημιά! Λοιπόν, εμένα πολύ μ' αρέσει αυτές τις μέρες η Αθήνα. Καλά, τόσος πολλής κόσμος φεύγει για εκδρομές. Δεν φεύγει για εκδρομές, πηγαίνει στα σπίτια του. Μένει στα σπίτια του δηλαδή και δεν βγαίνει έξω? Όχι, πηγαίνει στα σπίτια του, σε αυτά τα σπίτια που άφησε πριν έρθει στην Αθήνα. Μα καλά, τόσοι πολλοί είναι αυτοί. Χρυσό μου, πώς έγινε η Αθήνα 3-4 εκατομμύρια και τα γύρω? Ήρθα εγώ από την Άμφισσα, ήρθες εσύ από τη Λάρισα, ήρθα άλλος από την Κρήτη. Στριμωχτήκαμε μέσα στις πολυκατοικίες, πήραμε και από ένα αυτοκίνητο και φρακάραμε. Τώρα κάνουμε διαφορετικά το δρομολόγιο και αντίστροφα και ξεφρακάρουμε. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, τρελαινόμουν για τις γιορτές γιατί δεν είχαμε σχολείο. Τώρα που μεγάλωσα, τρελαίνομαι για τις γιορτές γιατί είναι άδεια η Αθήνα. Άντε και του χρόνου! Καλημέρα, ανάρχοντες άνοι, αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση. Να πω στο αρχοντικό σας χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ότι έχετε ευχαρίστηση, αλλά τώρα εσύ τι ευχαρίστηση να έχεις, μάλιστα. Δέχομαι και επιταγές. Δέχομαι και συνάλλαγμα. Λοιπόν, είσαι τυχερός. Έχω ένα χριστουγεννιάτικο μπουναμά για σένα που ούτε τον περίμενε. Κατάλαβα. Τίποτα μελομακάρονα θα μου έχεις πάλι. Μπουναμά, μιλάω για λεφτά, δώρο, χαρτζιλίκι. Λεφτά? Λεφτά. Σήμερα θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό για ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. Είσαι να κάνεις τον παρουσιαστή. Τον παρουσιαστή? Α, δηλαδή κάτσε τον Αλκιστέα να πούμε. Αλκιστέα, Μαρία Λιφέρη. Α, όχι και Μαρία Λιφέρη τώρα, έλαντα. Δύο μετράντρε. Ενώ το χαμογελά τη. Α, καλά, από χαμογελό σκίζω. Σας αγαπώ. Και δεν μου λες, πώς θα τα πάρω? Αρκετά για να περάσεις ένα πολύ ωραίο ρεβεγιόν απόψε μαζί με ένα από τα μανούλια σου. Εκτός αν έχεις μείνει ρέστος από μανούλια. Μανούλια υπάρχουν όσα θες, λεφτά δεν υπάρχουν. Απόψε σου τα εξασφαλίζω εγώ, παιδί μου. Απόψε τότε να πάω να θέλω να κάνω κουστούμι. Όχι, καλώς είσαι έτσι. Άλλωστε δοκιμαστικό θα κάνουμε. Και πώς θα το γυρίσουμε? Τώρα, αυτή τη στιγμή εσύ κατέβαινε κάτω στο στούντιο μέχρι να βρω εγώ τους παίκτες.
Α, δεν τους έχετε βρει ακόμα, δηλαδή. Από εδώ μεταξύ μας θα είναι. Ο Φίβος, η Χαρούλα, ο Κώστας. Θα δούμε, μη σε νοιάζεις. Κατέβα κάτω στο στούντιο και ζήτησε το σκηνοθέτη, τον κύριο Θέμπελη. Α, πολύ ωραία. Καλημέρα, ανάρχοντες. Άνι, πανημιορισμός. Έλα, Αντρέα, θα προβολήσω να τελειώσουμε. Έλα, Αντρέα, θα παρακαλώ, τελείωνε. Βαγγέλη, τους αριθμούς σου έχεις τελειώσει. Έλα, κάτι στιγμή, μην αργούμε άλλο πια, ρε παιδιά, τα φώτα. Να ξεκινήσουμε, πού είναι οι άλλοι. Επιτέλους, ρε παιδιά. Α, γεια σας. Χαίρετε, είστε ο πρώην σύζυγος της Κατερίνας. Ναι, ήρθα για το τηλεπαιχνίδι. Πολύ ωραία, θα κάνετε τον παρουσιαστή. Ναι, έτσι είπε η Κατερίνα. Τέλος πάντων, για κάτε μια βόλτα να δούμε. Δεν καταλάβα. Λέω μια βόλτα να δω. Βόλτα. Βόλτα γύρω από τον εαυτό σου, ναι. Ορίστε. Τέλος πάντων, καλός είσαι. Υπάρχουν και χειρότεροι τον τελευταίο καιρό. Τουλάχιστον εσύ μιλάς καλά ελληνικά. Ναι, τα μιλάω από μικρός. Όλοι από μικρή τα μιλάμε, κύριε Παπάρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παπαράς, είναι πιο εύρυχο, το προτιμώ. Τέλος πάντων, δεν θα διαφωνήσω. Που λέτε, κύριε Παπαρά, όλοι από μικρή τα μιλάμε. Αλλά τι ελληνικά μιλάμε. Τέλος πάντων, ελάτε να σας εξηγήσω τους κανόνες του παιχνιδιού. Ωραία. Ρίνα, αυτά εδώ. Θα έχει και δώρα το παιχνίδι. Ναι, θα είναι σαν ένα πραγματικό παιχνίδι. Κάτι συγγνώμη, και τα δώρα που θα κερδίζουμε θα είναι σαν να τα κερδίζουμε ή θα τα παίρνουμε κανονικά. Ναι, θα είναι σαν αφού δεν είναι πραγματικό το παιχνίδι. Ωραία. Τότε χαίρεται και είναι σαν να παίξαμε. Καλά, εδώ που πας, μη φεύγεις. Θα έχει πλάκα. Ναι. Πλάκα θα έχει, λεφτά δεν θα έχει. Ωραία, περίμενε. Εσύ άμα κερδίσεις θα τα δώσουμε τα δώρα. Εμένα δηλαδή θα μου τα δώσετε. Όχι, να ξέρω. Μην χάνω άδικα το χρόνο μου εδώ μέσα. Μια βόλτα να κάνω όλα τα γραφεία, το κονόμησα το μωροκάμα. Ωραία, θα στα δώσουμε και σένα. Ελάτε, εκβιαστές και οι δύο. Λοιπόν, σας εξήγησα πώς έχει το παιχνίδι. Ναι. Εγώ τα κατάλαβα. Σε αυτόν ξαναπέστα, γιατί όσο να είναι, είναι και ψηλό το παλικάρι. Να σε Χαρούλα, στο παιχνίδι θα φανεί η υψηλή ευθεία του καθενός. Ελάτε, σταματήστε και οι δύο. Κύριε Θέμελη, σας τους παραδίδω. Άλλο τέρα, ευθεία. Άψε Χαρούλα. Μη φεύγεις, γιατί εγώ με αυτά δεν τα πάω καθόλου καλά. Ναι, αν σταματήσεις να κάνεις την έξυπνη, θα τα πας μια χαρά μαζί. Δηλαδή, συγγνώμη, φταίω εγώ που αυτό είναι Βλάξ. Φουνάζει, θα σε ακούσει ο Βλάξ. Γι' αυτό τα λέω, για να του πάρω τον αέρα. Ναι, μου λες, παιδί μου, γιατί μας κόντρα στη δουλειά μας. Θέλεις να τελειώνουμε ή όχι. Ή να φωνάξω την Ελένη να κάνω τη δουλειά να τελειώνω. Έλα, πήγαινε ήσυχη, δεν θα πω κουβέντα. Αν δεν θα πάω, εδώ δίπλα θα είμαι και θα παρακολουθώ. Θα βλέπω και θα ακούω ό,τι λες. Άντε στο καλό. Λοιπόν, κύριε Θέμελη, ελάτε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Παπαράς θα είναι ο παρουσιαστής μας. Μάλιστα, προκόψαμε. Δεν κατάλαβα, Χαρούλα. Τίποτα, λέω να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και δουλειές. Ναι, τέλος πάντων, παιδιά, καθίστε εδώ, εγώ πάω στο control room. Τους κανόνες του παιχνιδιού τους ξέρεις. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία. Παρακαλώ να. Γιατί έτσι θέλω, κάτσε από εκεί. Άλλο βαριασμό. Μη φωνάζει. Λοιπόν, τους όρους του παιχνιδιού τους ξέρετε. Τους ξέρετε και οι δυο. Και δύο, Παπαρά. Παρακαλώ. Παπαράς και κύριος. Έτσι. Εντάξει. Παπαράς και κύριος. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε 7 κάρτες και κάθε κάρτα έχει από ένα γράμμα. Είπαμε ότι τους ξέρουμε. Επειράζει για τους ξανακούσετε. Πειράζει γιατί χάνουμε χρόνο. Είναι Χριστούγεννα σήμερα και έχουμε δουλειές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Κύριε Θέμελη, μπορούμε να αρχίσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Βίντεο. 5. 4. 3. 2. 1. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, σε ποια μηχανή να τα πω. Τρεις μηχανές βλέπω. Αυτή είναι εδώ στην τρία. Ποια είναι η τρία. Εδώ, από εκεί. Από εκεί, αγόρι, μα από εκεί. Παπαρά, κάτσα κάρτα. Λαμπάκι, δεν τη βλέπεις. Η τρία, αυτή είναι. Ναι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε και πάλι μαζί σας με το παιχνίδι «Τα μεγάλα δώρα». Απόψε έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς παίκτες. Τη Χαρούλα και το Φίβο. Λοιπόν, τους όλους του παιχνιδιού τους ξέρω. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν 7 κάρτες και κάθε κάρτα έχει από ένα γράμμα. Είπαμε ότι τους ξέρουμε. Μας ρώτησες και πριν και ξαναείπαμε ότι τους ξέρουμε. Τι μανία ρε αδερφέ μου να λες συνέχεια τα ίδια πράγματα. Στοπ! Ρε Χαρούλα, σε παρακαλώ, μην απεμβαίνεις, άφησε με να κάνω τη δουλειά μου. Μα δουλειά είναι αυτή, μωρέ κακομοίρη, να λες όλα τα ίδια πράγματα. Μα δεν τα λέω σε εσάς, τα λέω για τους τηλεθεατές. Για τους καινούριους θεατές που έχει κάθε εκπομπή. Για αυτούς τα λέω. Για να μπορούν να παρακολουθούν το παιχνίδι. Σε παρακαλώ, άφησε με να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρχισε από εκεί που είπες τους όρους. Βίντεο. 5. 4. 3. 2. 1. Πάμε. Λοιπόν, οι όροι του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ απλοί. Έχουμε 7 κάρτες και κάθε κάρτα έχει από ένα γράμμα. Όσα είναι τα γράμματα μιας λέξης. Αρχίζουμε και ανοίγουμε μία-μία τις κάρτες μέχρι ότου ο παίκτης καταλάβει ποια είναι η λέξη. Και παίρνει τους ανάλογους βαθμούς. Και τώρα θα τραβήξουμε κλήρο για να δούμε ποια θα είναι η σειρά του κάθε παίκτη.
Δεν χρειάζεται να τραβήξουμε κλήρο, καλά είμαστε έτσι όπως είμαστε. Χρειάζεται. Το λέει ο κανονισμός. Άρρωστο ο κύριος Φίβος μπορεί να μην θέλει να παίξει πρώτος. Όχι, εμένα δεν με νοιάζει. Ορίστε, αυτό δεν τον νοιάζει, σαν να τη σε κόφτει. Πρέπει να τραβήξουμε κλήρο, το λέει ο κανονισμός, παρακαλώ. Κάτε να τελειώνουμε μαζί σου. Ορίστε, το δύο. Το ένα. Ωραία, κερδίζει ο Φίβος. Τι γελάς, μωρέ, μέχρι και κλήρη εναντίον σου είναι. Ωραία, λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε εις την πρώτη ερώτηση. Μάλιστα. Ήρωας του Σέξπιρ. Ποιος είναι ο Σέξπιρ? Ο Σέξπιρ, ο μέγας Εγγλέζος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Να ανοίξω ένα γράμμα. Ναι, ναι, άνοιξε. Δεν τα ανοίγεις όλα να τελειώνουμε. Έψιλον. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Όμικρο. Και μη. Μενέλαος. Όχι, όχι. Λυπάμαι, χάσατε. Δεν είναι ο Μενέλαος, είναι ο Αμλετός. Θεούφο, τι δουλειά έχει ο Μενέλαος στην Αγγλία? Ξέρω εγώ, μπορεί να πήγε διακοπές. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη Χαρούλα. Κάτι που τρώγεται στη γενική. 7 γράμμα. Που τρώγεται. Mm-hmm. Στη γενική. Σκληρό ή μαλακό? Εξαρτάται. Ομό ή ψημένο? Όταν το τρώμε ψημένο, μαγειρεμένο θέλω να πω. Για βγάλε ένα γράμμα. Μάλιστα. Αλφα. Το κρέας, γενική του κρέατος. Λυπάμαι, χάσατε, δεν είναι το κρέας. Γιατί χάσαμε, το κρέας το τρώμε μαγειρεμένο, ομό το τρώμε, κανίβαλοι είμαστε. Το τρώμε μαγειρεμένο, αλλά δεν είναι το κρέας. Είναι η πατάτα στη γενική της πατάτας. Δεν μου λένε, παπά, να με δουλεύεις. Γιατί το κρέας στη γενική δεν έχει 7 γράμματα. Κρέατος, 7 γράμματα. Μα δεν με ενδιαφέρει, είναι κρέας ή κρέατος. Δεν πέρα από πατάτα, γενική της πατάτας είπα. Ωραία, ωραία, ωραία. Και πατάτα να είναι πάλι μέσα είμαι. Διότι όταν λέω κρέας το εννοώ με τις πατάτες. Και το κρέας δεν τρώγεται, με πατάτες τρώγεται. Ναι, αλλά δεν μου τις είπες τις πατάτες, μου είπες μόνο το κρέας. Δεν θα τα πάμε καλά οι δυο μας, παπάρα. Α, όχι, παπάρα, όχι, παπάρα, παπαράσιμα, παπαράσιμα, εντάξει. Άντε. Δεν θα τελειώσει καλά αυτό το παιχνίδι, να μου το θυμίζεις. Άφησε ρε Χαρούλα να πάρουμε τα δώρα. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε με τον Φίβο. Α, το φως του είναι χλωμό. Καλά τώρα, χλωμό. Φεγγάρι. Μπράβο, μπράβο κύριε Φίβο. Πράγματι είναι το φεγγάρι. Ρι! Κερδίζετε 70 βαθμούς! Είστε ο νικητής της πρώτης φάσης του παιχνιδιού και κερδίζετε το έξτρα δώρο που είναι ένα γυναικείο ρολόι! Πάλι καλά. Αφού δεν του χάρισε ζαργέρες, πάλι καλά. Σε παρακαλώ, Χαρούλες. Γιατί με παρακαλείς, μωρέ κακομύρη, τι να το κάνει το γυναικείο το ρολόι? Θα στο κάνω δώρο σένα. Α, εντάξει, συνέχισε, είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη φάση που είναι το παιχνίδι των λέξεων. Εδώ από κάθε λέξη ο διαγωνιζόμενος βλέπει δύο γράμματα και με τα βοηθητικά στοιχεία που του δίνω προσπαθεί να μαντέψει τη λέξη. Μπορούμε να συνεχίσουμε? Δεν θα τραβήξετε κλήρους. Όχι, εδώ αρχίζουμε με τον νικητή της πρώτης φάσης του παιχνιδιού που είναι ο Φίβος. Μάλιστα, καμία αντίρρηση. Μόνο προσέξτε, άμα ξανακερδίσει να του χαρίσετε καμία φούστα μίνι, γιατί τη μάξη δεν τη φοράει. Όχι, εδώ δίνουμε δώρο αντρικό ρολόι. Το οποίο θα κερδίσετε εσείς, μαντάμ. Και το οποίο μετά θα χαρίσω σε εσάς, μεσχε. Πολύ στι αυρότητε το ρίξαμε. Θα μα χαρίσουν σερβιέτε στο τέλο. Ελάτε, λοιπόν, η λέξη αυτή έχει 8 γράμματα και ανοίγω το δεύτερο που είναι ένα έψιλον και το έβδομο που είναι ένα όμικρον. Και τώρα τα βοηθητικά στοιχεία. Είναι επιστήμονας. Έχει 45 δευτερόλεπτα στην διάθεσή σας. Επιστήμονας. Γιατρός. Όχι. Μηχανικός. Ούτε. Καπετάνιος. Επιστήμονας είναι ο καπετάνιος, ρε Φίβο. Αν είναι καλός σαν το φίλο μου το Λευτεράκι, γιατί? Ο χρόνος τρέχει. Τρέχει. Γεωπόνος. Μπράβο, Φίβο! Πράγματι, η λέξη είναι... Και ο πόνος! Για ρίξε και κανένα εύκολο από εδώ. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη Χαρούλα. Έχουμε την επόμενη λέξη με 6 γράμματα. Ναι, το ρίξαμε στις οικονομίες, λιτότης, έτσι. Και ανοίγω ένα ταφ. Και ένα λάμδα. Τα βοηθητικά στοιχεία τώρα. Yeah.
Το είχαν οι γκαζόλαμπες. Πετρέλαιο. Όχι. Οχιά. Γίνεται μωρέ παπάρα γκαζόλαμπα χωρίς πετρέλαιο. Μα είπαμε ότι έχουμε μια λέξη με 6 γράμματα. Το πετρέλαιο έχει 9 γράμματα. Μάστε, έχει 9 γράμματα γιατί η γκαζόλαμπα είναι γεμάτη. Στο φουλ που λένε. Άμα δεν ήταν γεμάτη, θα έχει 6 γράμματα το πετρέλαιο. Ο χρόνος τελείωσε, χάσατε. Ερχόμαστε στο φίλο. Λοιπόν, είπαμε 6 γράμματα το έχουν οι γκαζόλαμπες. Το έχουν οι γκαζόλαμπες. Mm-hmm. Λάμπα, γυαλί. Όχι. Φυτίλι. Μπράβο, Φίβο! Φιλικίλη, μπράβο, Φίβο! Το αντρικό φύλλο σκίζει. Κερδίζεις άλλους 10 βαθμούς. Και τώρα ερχόμαστε στη χαρούλα. Η επόμενη λέξη έχει και αυτή 6 γράμματα. Και ανοίγω ένα α και ένα γ. Και τώρα τα βοηθητικά στοιχεία. Το χρησιμοποιούν οι ψαράδες. Δείχτη. Το δείχτη έχει 5 γράμματα. Αγκίστρι. Περάσαμε τα 6. Μου βγαίνεις πολύ άτσαλα, παπάρα. Το βρήκα. Το καμάκι. Όχι, δεν είναι το καμάκι. Πώς δεν είναι το καμάκι. Βγαίνει ή δεν βγαίνει το καμάκι. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι το καμάκι. Μη μου λες τέτοια γιατί θα γίνουμε από δύο χωρία εδώ μέσα. Έχει 6 γράμματα η λέξη, τη βρήκα. Όχι, δεν τη βρήκες. Παπάρα, δεν μου λες, παπάρα. Ναι. Το καμάκι έχει αλφα. Έχει αλφα, αλλά... Δεν έχει αλλά, μη με πιάνεις φίβο. Το καμάκι έχει γιώτα. Έχει γιώτα, αλλά πρόσεξε. Δεν προσέχω τίποτα, μη με πιάνεις φίβο. Το καμάκι το χρησιμοποιούν οι ψαράδες. Το χρησιμοποιούν, αλλά... Δεν έχει αλλά το ρολόι. Μη με κρατάς φίβο. Μα παιδάκι μου, δεν είναι το καμάκι, είναι το καλάμι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι το καλάμι. Το ρολόι θα σας καμακώνω όλους εδώ μέσα. Το ρολόι! Καλησπέρα, ανέρχοντες, Γιάννη. Αν είναι ορισμός, γεια σου, Άλλη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ελένη, και του χρόνου. Ο Ιάσον δεν είναι εδώ. Ο Ιάσον, αν ήταν εδώ, θα τον έβλεπες. Τι. Νομίζω ότι είναι μέσα στο εργαστήριο. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, εμείς το βράδυ θα φάμε σπίτι μου. Ποιοι εσείς δηλαδή? Ο Ιάσον και η μητέρα. Θέλεις να έρθεις κι εσύ? Σε ευχαριστώ πολύ. Η Χαρούλα θα έρθει? Η Χαρούλα είναι παράξενο κορίτσι. Ενώ της είπα να έρθει, μου είπε ότι έχει να πάει σε μια ξαδέρφη της. Είμαι όμως σίγουρη ότι θα είναι μόνη της το βράδυ. Γιατί δεν έρχεται λοιπόν? Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου. Ίσως νομίζει ότι τη λυπούνται και την προσκαλούν. Δεν ξέρω. Χρόνια πολλά, Ελένη μου, εδώ είσαι, παιδί μου. Ναι, ήρθα να πω στον Άλκη να έρθει να φάει μαζί μας, άμα θέλει το βράδυ. Και ο Άλκης είπε όχι, ε? Ναι, είπα, κυρία Θάλια. Λέγω ποτέ όχι στην Ελένη μας. Και στο φαγητό. Ο πατέρας μου έλεγε: όπου βρίσκεις φαγητό να κάθεσαι και όπου βρίσκεις ξύλο να φεύγεις. Δεν μου λες, Ελένη μου, ναι. Θέλεις να έρθω το βράδυ να σε βοηθήσω λιγάκι στο σπίτι? Δεν χρειάζεται, τα έχω ετοιμάσει όλα. Θα βάλω την καλοπούλα στο φούρνο και τέλειωσε. Να έρθω να σου φτιάξω μια πολύ ωραία σαλάτα που ξέρω. Έχω ετοιμάσει και σαλάτα. Να μην μπούμε πια στην κουζίνα σου. Τι φοβάσαι, μήπως υποχρεωθείς πια? Τώρα αστειεύεστε, κυρία Θάλια. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Ποτέ δεν με αφήνεις να κάνω κι εγώ κάτι για σένα. Αφού σας είπα, τα έχω ετοιμάσει όλα. Μα εγώ δεν μιλάω μόνο για τώρα. Συστηματικά, παιδάκι μου, γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Δεν έτυχε, κυρία Θάλια. Άντε να δούμε λοιπόν πότε θα τύχει. Πάντως, αν με χρειαστείς ποτέ, κάνουμε ένα τηλεφώνημα και εγώ σε 2 λεπτά θα είμαι στο σπίτι σου. Έτσι. Μάλιστα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σας. Αχ, εντάξει, τα πήρα όλα. Αμάν. Αχ, πανάκριβη αγορά. Τέτοιες μέρες έτσι είναι πάντα, δεν το ξέρεις. Μου πες η μέση να κουβαλάω σακούλες. Γιατί δεν έλεγες στην κόρη σου να έρθει να σε βοηθήσει? Ναι, λες και δεν τα ξέρεις τα σημερινά παιδιά. Πήρα και σκοτάκια να στα κάνω στο τηγάνι, έτσι για μεζέ, όπως σου αρέσουν. Για πότε? Για σήμερα το βράδυ. Α, αποκλείεται, θα βγούμε με την Κατερίνα. Χριστουγεννιάτικα! Θα αφήσει το σπίτι σου και θα τράξει του δρόμου με την Κατερίνα. Εμνηστή μου, είναι μόνη τη, θα την αφήσω. Πάρε κι αυτή και έλα τη σπίτι να κάνουμε όλοι μαζί, ρεβεγιόν. Δεν γίνεται, έχουμε κανονίσει να πάμε σε ένα κέντρο. Είχανε, δεν είχανε, σε πήραν από εμά. Ποιο με πήρε, βρε Αμαλία, η Κατερίνα με πήρε. Και η δική τη. Προπάντων εκείνη η μάνα τη. Δεν νομίζω ότι με θέλει πάρα πολύ η κυρία Σοφία για γαμπρό. Εν πάση περιπτώσει, ακριβώς για να μην έχουμε παραξηγήσει, συμφωνήσαμε να κάνουμε ρεβεγιόν μόνοι μας. Ούτε εγώ με τους δικούς μου, ούτε αυτή με τους δικούς της. Ωραία. Πολύ ωραία. Σαν να μην έχει σπίτι. Σε αρπάζει ο άλλος και σε πηγαίνει όπου θέλει. Πρέπει. Βρε τα Χριστούγεννα, είναι οικογενειακή γιορτή. Οι οικογένειες και όλο το χρόνο να είναι σκορπισμένες, τα Χριστούγεννα μαζεύονται όλες μαζί. Τι ήθελες δηλαδή, να σου κουβαληθεί εδώ η αδελφή του και η κόρη της Χριστουγεννιάτικα? Να κουβαληθεί. Γιατί να μην κουβαληθεί? Να κουβαληθεί και να της περιποιηθώ και απ' όλα.
Βρε, η μάνα σου είναι καλός άνθρωπος, έπρεπε να το ξέρεις αυτό. Ναι, αλλά όταν σμίξεις με την ξινή σου ανάβουν τα λαμπάκια. Άσε και δεν ήθελα να συγχυστώ χριστουγεννιάτικα. Ωραία. Θα πάτε εσείς στο κέντρο να γλεντήσετε, θα πάει και η Ειρήνη με την παρέα της και εγώ θα μείνω εδώ ολομόναχη στο σπίτι σαν τον κούκο. Μη σε νοιάζει, γιαγιάκα μου, και δεν σ' αφήνω εγώ μόνη σου. Μην περιμένεις τίποτα από την κόρη σου, μόνο τα εγγόνια έχουν ευαισθησίες σήμερα. Πες το ψέματα. Ναι, μάλιστα, την πολλή ευαισθησία εσύ ούτε ένα πιάτο δεν έχεις πλύν εδώ μέσα τόσα χρόνια που σε ταΐζουμε. Και για ένα πιάτο φαΐ που μου δίνετε, τι θέλετε να σας κάνω, τη Φιλιππινέζα? Δεν φτάνει πια ζωντανεύω το σπίτι. Ω, για πες μου, τι θα ήταν αυτό το σπίτι χωρίς εμένα? Παράδεισος θα ήταν, αναπαυτήριο. Τάφος θα ήταν. Σοπαύρε, μη λες τέτοια λόγια χρονιάρες μέρες, Παναγία βόηθα. Εν πάση περιπτώσει, εσύ γιαγιάκα μου θα έρθεις μαζί μου. Πού θα έρθω? Τι, θα πάμε εκδρομή όπως όλος ο κόσμος. Εκδρομή χριστουγεννιάτικα? Θα πάμε να περάσουμε Χριστούγεννα στην Ήπεθρο. Στην Ήπεθρο? Βρε, θα ξεπαγιάσουμε. Ναι, μπράβο, πάτε να μου τη δέχεις τα βουνάκια στα λαγκάδια για να μου τη γυρίσεις άρρωστη. Μπα, τώρα σε πήρε ένα ο πόνος. Μη φοβάσαι καθόλου και δεν πρόκειται να στην αρρωστήσω. Στην Ήπεθρο υπάρχουν και ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία έχουν και καλοριφέρ. Δεν ξέρω αν το έχεις πληροφορηθεί, αλλά ζούμε στο 1990. Και εσύ δεν ξέρω αν το έχεις πληροφορηθεί ότι ζούμε στην Ελλάδα του 90. Και εκεί που θες να την πας εσύ, τα ξενοδοχεία, τα καλοριφέρ τα έχουν μόνο για διακόσμηση. Εσένα να μη σε νοιάζει. Εγώ αντέχω στο κρύο. Το άλλο είναι το πρόβλημα. Θα βρούμε ξενοδοχείο. Θα βρούμε δωμάτιο έτσι πως είναι φύσκα αυτές τις ημέρες. Α, μη σε νοιάζει. Άμα είμαι εγώ, ανοίγουν όλες οι πόρτες. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές. Κρεβάτια θα υπάρχουν. Από όλα θα υπάρχουν. Εσύ μη σε νοιάζει. Πήγαινε να κάνεις το ρεβεγιόν με το φαρμακοτρίφτη σου. Κιάσε μας εμάς μόνες μας. Πάντως ένα σου λέω. Έτσι και μου τη γυρίσεις άρρωστη. Μην τολμήσεις και ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα. Θα στο κόψω. Βραχνιάς και ο κρυός και δεν μπορώ. Τι έγινε, δεν άρχισα, ε? Όχι, Άλκη, άσε, Άλκη, έπαθα μεγάλη ζημιά και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι ζημιά έπαθες, Ελένη? Έκαψα τη γαλοπούλα. Α, δεν πειράζει. Εμένα μ' αρέσει λίγο αρπαγμένο το φαγητό. Αυτή δεν είναι αρπαγμένη, αυτή έχει γίνει κάρβουνο. Άλλωστε δεν πρόκειται για σένα. Τη μάνα του Ιάσονα σκέφτομαι. Έλα, μωρή, μη στεναχωριέσαι τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα το παθαίνω. Στο τέλος θα μάθεις, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να καταλάβω πως το παθαίνω έτσι. Εκεί που νομώ το φαγητό και πάω να στρώσω το τραπέζι μου, καίγεται! Κι άλλες φορές τον βιάζομαι να τον κατεβάσω γιατί έχω δουλειά, δεν λέει να γίνει. Είναι ανάλογα το κρέας. Τι θα κάνω τώρα, τι θα πω στον Ιάσονα? Δεν λες τίποτα. Λοιπόν, μου δίνεις λεφτά. Πετάγω όμως στην ταβέρνα απέναντι στη γωνία, παίρνω 4-5 μερίδες γαλοπούλα, τις ρίχνεις σε μια κατσαρόλα και όταν έρθει η ώρα, τις αδειάζεις στην πιατέλα. Έτσι είναι σαν να το μαγείρεψες εσύ. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό θα γίνει. Περίμενα να σου φέρω χρήματα. Φτάνουν 5 χιλιάρικα. Ω, και περισσεύω. Λοιπόν, θες τίποτα άλλο σου πάρω? Όχι, όχι, μόνο αυτό. Άντε, πήγαινε σε παρακαλώ, γρήγορα μας προλάβει ο Ιάσονα. Σε 2 λεπτά είμαι εδώ. Άντε, άντε, άντε. Εμπρός. Ναι, έλα, κορίτσι μου, εγώ είμαι. Ήρθε η μητέρα μου. Oh, όχι, μόνο ο Άλκης ήρθε. Καλά, ούτε εγώ θα αργήσω. Θες να σου φέρω τίποτα, μπύρες έχεις? Ναι, έχω, έχω. Απ' όλα έχω. Τίποτα δεν χρειάζεται. Καλή γαλοπούλα, μαλακιά. Μαλακιά, μαλακιά. Την έκανα στην κατσαρόλα. Καλά, μην μιλάς άλλο γιατί μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, έρχομαι κι εγώ γρήγορα. Φυλάκια. Καλά. Ήρθε κιόλας ο Άλκης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Αφού δεν θέλεις λοιπόν να μπαίνω στη δική σου κουζίνα, το φτιάξα κι εγώ στη δική μου και στο έφερα. Είναι μου. Δεν ήταν ανάγκη, κυρία Θάλια. Πώς δεν ήταν ανάγκη. Μετά από ένα φαγητό χρειάζεται και ένα γλυκό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Θάλια. Απλώς δεν ήθελα να μπείτε στον κόπο. Δεν είναι κανένας κόπος. Χαρά μου εμένα. Ευχαρίστηση να. Τι μυρίζει. Μήπως σου καίγεται το φαγητό? Όχι το φαγητό! Το έχω κατεβάσει από ώρα τώρα! Καλά. Τι μυρίζει όμως τότε, παιδάκι μου? Κουζίνα είναι ο εξαεριστήρας, δεν δουλεύει καλά. Μυρίζει. Το κουδούνι. Το κρατάτε αυτό? Ναι. Ευχαριστώ. Να το βάλω, να το βάλω εκεί. Βάλτε το εκεί. Εκεί. Ευχαριστώ. Θα το βάλω. Δεν βρήκα καλό που. Βαράς, μη κλωτσάς, κινδυνεύει. Αλλά ποιος μπήκε με τραγούδια? Βέβαια, ποιος άλλος μπορούσε να ήταν, ο Άλκης. Τι κάνετε, κυρία Θάλια? Καλά είμαι, καλά είμαι. Τι είναι αυτό που κουβαλάς? Ποιο? Αυτό? Ναι. Δεν τίποτα. Είναι μερικά μελομακάρονα που τα έφτιαξε η αδερφή μου για να φέρω στην Ελένη. Δεν ήταν ανάγκη, βρε Άλκη. Πώς δεν ήταν ανάγκη, μεγάλη ανάγκη ήταν. Ωραία. Μόνο πάμε να τα βάλουμε μέσα στην κουζίνα, σε ένα πιάτο, γιατί τρέχουν τα σιρόπια. Ού, τρέχουν τα σιρόπια. Τα σιρόπια. Δεν βρήκα γαλοπούλα και πήρα γαλαιό σκορδαλιά. Τρελάθηκες! Εγώ τι να έκανα, αφού δεν είχε. Για πας άλλον παρακάτω! Δεν έχει παρακάτω, πρέπει να φτάσω μέχρι το Χίλτον και εσύ μου πες να έρθω γρήγορα. Πήγαινε γρήγορα να βρεις γαλοπούλα. Δεν μπορεί, κάποια ταβέρνα θα έχει. Με πήρε τηλέφωνο ο Ιάσονας να με ρωτήσει αν είναι μαλακιά η γαλοπούλα και του είπα ναι! Ωραία, πες του και εσύ ότι παράκουσες, ότι του είπες για γαλαιό σκορδαλιά. Δεν γίνεται, πήγαινε γρήγορα. Τέτοια μέρα γαλαίο! Τι να τα κάνω αυτά τώρα. Ας το εδώ. Πού είναι η Ελένη? Άντε ρε πουλά! Γιατί σπρώχνεστε εσείς? Δεν σπρωχνόμαστε. Δεν σπρωχνόμαστε. Αυτή με σπρώχνει, όχι εγώ. Καλά, εσύ δεν λες καλησπέρα, δεν λες χρόνια πολλά. Α, εδώ είσαι, Μανούλα. Εν που θέλεις να είμαι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πού πας εσύ? Πού πάω? Πάω. Αυτό το βλέπω. Πού πας όμως? Για μπύρες. Για μπύρες, ναι. Πάω για μπύρες και έρχομαι αμέσως. Έρχομαι. Τι για μπύρες? Δεν σε ρώτησα στο τηλέφωνο αν έχεις μπύρες και μου πεις ότι έχεις. Ναι, νόμιζα ότι. Το ξέχασα. Χθες δεν σου πήρα μπύρες? Ναι. Τις ίδιες? Όχι. Άρα έχεις? Ναι, έχω. Αφού έχεις, τι τον θέλεις να πάρει άλλες? Λέω, αφού έχεις μπύρες, γιατί τον έστειλες να πάρει άλλες? Γιατί. Για ρεζέρβα. Δεν μου λες, κορίτσι μου, σαν χαμένη μου φαίνεσαι. Συμβαίνει τίποτα? Χαμένα, τίποτα. Όχι, γιατί φέρεσαι λίγο περίεργα, αλλά τέλος πάντων. Είναι έτοιμο το φαγητό? Τελείως. Καλή γαλοπούλα που σου πήρα. Ποια γαλοπούλα? Τι θα πει ποια γαλοπούλα, τι μαγείρεψες? Γαλαίο σκορδαλιά. Έλα τώρα, σ' αστεία, γαλαίο σκορδαλιά. Δεν κάνω αστεία. Γαλαίο μαγείρεψα. Καλά, θα σε ρώτησα στο τηλέφωνο και μου είπες. Κάτι μυρίζει εδώ μέσα. Και σένα σου μυρίζει. Και εμένα μου μύρισε προηγουμένως. Και το είπα της Ελένης. Κάτι καίγεται εκεί μέσα. Για να δω. Για κοίτα. Τι μυρίζει? Ο γαλαίος, μητέρα. Ο γαλαίος σκορδαλιά. Τι άλλο θες να μυρίζει? Γαλαίος σκορδαλιά χριστουγεννιάτικα. Ναι, ρε μητέρα. Γαλαίος σκορδαλιά χριστουγεννιάτικα. Γιατί άσχημα είναι δηλαδή. Κορίτσι μου. Ναι. Ναι. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Να καθίσω ή θα φύγεις? Πού να πάω? Εκεί που σε κάλεσα. Είχες τόσες προσκλήσεις. Όταν είσαι μόνος στη ζωή, Φίβο, τελείως μόνος, και σε καλούν οι φίλοι να κάνεις Χριστούγεννα σπίτι τους επειδή σε λυπούνται, πονάς περισσότερο, άστα να πάνε. Έχεις δίκιο. Είναι κακό. Είναι πολύ κακό αυτές τις μέρες να είσαι μόνος. Αβάσταχτο είναι, Φίβο μου.
Τώρα όμως εμείς δεν είμαστε μόνοι. Δυστυχώς είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι πάντα μόνοι τους, Φίβο. Γιατί το λες αυτό? Έτσι είναι. Το κουβαλάμε μέσα μας. Αφού το κουβαλάμε μέσα μας, στο χέρι μας είναι να το πετάξουμε έξω, μακριά από μας. Τι γίνεται, ρε Φίβο? Είμαστε καταδικασμένοι. Θα μου κάνεις μια χάρη? Τι θες? Να μου πεις τα κάλαντα με το ακορντεόν. Δεν βαρέθηκες, Χριστιανέ μου, να ακούς τα κάλαντα από το πρωί? Κάνε μου τη χάρη. Άντε, δώσ' το, άντε, άντε. Άντε. Καλά, σιγά, σιγά, θα στα πω, περίμενε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Γεια σου, Φίβο. Δεν είναι κανείς εδώ? Τώρα έρχομαι. Είπε θρό μου ήθελες. Αν δεν βρούμε μπρεκετό δωμάτιο, πού θα πάμε να κοιμηθούμε, ε? Στην πλατεία, στα παγκάκια. Εδώ θα έχει. Μην είσαι απεσιόδοξη. Αν ήρθατε για δωμάτιο, δεν υπάρχει. Είμαστε κομπλέ. Τελείως. Μα έρχεστε Χριστούγεννα και μου ζητάτε δωμάτιο χωρίς να με ειδοποιήσετε. Πάρτε ένα τηλέφωνο μια εβδομάδα πιο μπροστά. Δίκιο έχεις, τι να σου πω. Τα ακούς εσύ? Ακούω. Τώρα τι θα γίνει, δύο γυναίκες μόνες δεν θα μας βολέψετε, καμία μας αφήσετε έτσι. Πήγατε σε άλλα ξενοδοχεία? Πήγαμε πουθενά, τίποτα, όλα κομπλέ. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να σας βάλω δύο τηβανάκια στο διάδρομο. Για απόψε δηλαδή μόνο. Εδώ είναι. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Αμήν. Σε ποιο κρεβάτι θες να πεις εσύ, εδώ, εδώ, πού θέλεις? Μάνα μου, πώς εδώ. Άντε, πες εκεί πέρα. Ξέρεις κάτι? Ναι. Εγώ λέω να κοιμηθούμε με τα ρούχα, ε? Εγώ θα το βγάλω το μπουφάν. Καλά, θα βγάλεις το μπουφάν και εγώ θα βγάλω το παλτό μου. Θα σκεπαστώ μάλιστα κιόλας με το παλτό. Δεν μου λες, πού είναι η Ανατολή? Ξέρω εγώ, μωρέ, γιαγιά που είναι η Ανατολή. Πώς θα κάνω την προσευχή μου, μωρέ? Όπου σου έρθει, κάντε με. Καλό. Άντε να κοιμηθούμε. Και μόλις ξημερώσει εδώ στην ημέρα, τρεχάλα, τρεχάλα στο λεωφορείο και στο σπιτάκι μας, αμά, στο σπιτάκι μας. Κοιμήσου. Κάτσε να βγάλω και τα παπούτσια μου, κοιμήσου και κοιμήσου. Άντε, σώσου. Με το παλτό θα σκεπαστώ. Έτσι. Άντε, άντε, καληνύχτα. Νύχτα. Δεν άκουσες πως χτυπάγανε τα τσόκαρά της. Άντε, μπορώ να κοιμήσω. Δεν μπορώ, θα την περιμένω. Περιμένω να βγει. Μπορεί να αργήσει, κοιμήσου. Αχ, Παναγία, Παναγία μου, άντε. Άντε, καληνύχτα. Νύχτα. Τι έγινε πάλι, μωρέ, τι έγινε? Κάποιος χτύπησε την πόρτα.
Φαίνεται ότι είναι από αυτές τις πόρτες που ανοίγουν όπου πας εσύ. Έλα, μωρή γιαγιά, τώρα μην με πειράζεις. Κοιμήσου. Κοιμήσου. Πού να κοιμηθώ, μωρέ, πού να κοιμηθώ. Άντε. Άντε πάλι. Καλή νύχτα. Νύχτα. Μα να έχω δύο τρύπες από χέρι και παραδέρ ξεκρέμαστο και να χάσω την παρτίδα από σένα. Δεν γινόταν αυτό. Πώς του πέταξε την τάμα κούπα. Μα υπάρχει βαλέντα άμα 10, δεν είναι. Αφού πέταξε την άμα δεν την πήρε. Όχι, πάει για φίλο. Πας για φίλο, ναι, αλλά δεν έπρεπε να το πάμε να πούμε. Γιατί δεν βλέπεις μωρέ τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τρελάθηκα απόψε. Πάμε να φύγω, σήκω, σήκω. Και πού να πάμε. Πού να πάμε. Στα παγκάκια. Ελάτε, καθίστε, κυρία. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στη δουλειά μας, Κατερίνα. Χρόνια πολλά, Χρήστο. Και χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και πότε με το καλό θα έρθουν οι δικές σου? Φαντάζομαι μετά το τριήμερο. Αριστούργημα, θα περάσουμε τρεις μέρες μόνοι. Τι ακούω? Ποιος είναι? Εμείς είμαστε, Κατερίνα μου. Αχ, περιπέτεια, πού να στα λέω. Μεγάλη περιπέτεια. Τι τις μελέτησες? Ούτε να φάμε βρήκαμε, ούτε να πιούμε, ούτε να κοιμηθούμε, τίποτα. Τώρα μην είσαι υπερβολική, να κοιμηθούμε βρήκαμε. Πού βρε, στα δημόσια ουρητήρια. Μόνο τα σάκι δεν βγάλαμε να μας ρίχνουν κανένα φράγκο αυτοί που μπαινοβγαίνανε. Ωραία, σταμάτα πια την κρινιάρη, τη έφερα στο σπιτάκι σου. Και θα φας και θα πιεις. Χρήστο, σήκω. Γιατί τι έγινε? Δεν άκουσες? Και θα φάνε και θα πιούνε. Φαίνεται δεν ήταν τυχερό να τα φάμε εμείς. Σήκω, πάμε. Πού πάτε, Καρίνα? Να κάνουμε το δικό μας ρεβεγιόν, μανούλα μου. Εσείς κάνατε μόνοι σας ρεβεγιόν. Να μην κάνουμε κι εμείς το δικό μας. Πάμε, Χρήστο. Έλα στο αυτό, τι το θέλεις. Έλα, πάμε, Χρήστο, πάμε. Λέει πως μ' αγαπάς, το βλέπω στις ματιές που πέτας. Πάω και τι κάνω ρωτάς και όλο με τσεκάρεις. Κάτι μου λέει πως προσπαθείς να μου το παίζεις λίγο απαθείς. Μα αφού στο βάθος θέλεις να δεις, πες μου γιατί κοντράρεις. Παιχνίδι, παιχνίδι με τη φωτιά, σκέψου καλά τι κάνεις. Στον έρωτα όλα δεν είναι απλά, αν δεν κερδίσεις κάνεις. Παιχνίδι, παιχνίδι με τη φωτιά, σκέψου καλά. Σας παρακαλώ. Δύο λεπτά, περιμένετε. Κάτι μου λέει πως μ' αγαπάς κι εγώ το πάω εκεί που το πας. Μα διαφορία κι αν με κοιτάς δεν θα με ξεγελάσεις. Κάτι μου λέει πως μια στιγμή θα αλλάξεις τακτική και γραμμή. Θα σου δώσω την αφορμή να μ' αγκαλιάσεις. Παιχνίδι, παιχνίδι με τη φωτιά, σκέψου καλά τι κάνεις. Στον έρωτα όλα δεν είναι απλά, αν δεν κερδίσεις κανείς. Σας παρακαλώ. Μα τι θέλετε, έχετε κλείσει τραπέζι? Όχι, δυστυχώς. Δεν έχω ένα τραπέζι εκεί στη γωνία, αλλά θα στριμωχτείτε λίγο. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Παρακαλώ, περάστε, ορίστε, περάστε. Περάστε, καθίστε. Τι πράγμα? Λέω, καθίστε, κυρία μου. Συγγνώμη, χριστουγεννιάτικο αστείο είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ναι, μα πού να καθίσουμε, εδώ δεν υπάρχουν ούτε καρέκλες ούτε τραπέζι πάλι. Θα οικονομήσω και τραπέζι και καμιά καρεκλίτσα. Παιχνίδι, παιχνίδι με τη φωτιά, σκέψου καλά τι κάνεις. Στον έρωτα όλα δεν είναι απλά, αν δεν κερδίσεις.
Δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο. Πιάστηκαν τα πόδια μου από την ορθοστασία. Κάνε λίγο ρουϊκό. Μωρή, είχα μας φέρει και τραπεζάκι και καρεκλίτσα. Ορίστε, ορίστε κυρία μου, βοηθήστε με να σας σερβίρω. Τι να μας σερβίρετε? Εταπτότινε κυρία μου, δεν διαβάσατε έξω ότι έχει το μενού, σας σερβίρω. Συγγνώμη, αλλά έτσι στα όρθια θα φάμε. Καλά, πιάστε τα πιάτα τώρα και θα σας φέρω και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος πρώτα φέρει το τραπέζι για τις καρέκλες και ύστερα σερβίρει. Πιάστε τα πιάτα. Και κάτι να πιούμε, το ποτό είναι εκτός ταμπλντότ. Και αν επιτρέπετε, κύριε, πόσο το χρεώνετε το ταμπλντότ? 20.000 το άτομο, σας παρακαλώ, είμαι χασομεράτη γιατί έχω κι άλλο κόσμο να δω, ε. Συγγνώμη. Μπορεί με το πλήθη, κύριε. Πάμε, σου λέω να του δίνω. Συγγνώμη. Καλή όρεξη, αγάπη. Α, δεν γίνεται. Κάποιος μας έχει καταραστεί σήμερα. Λες η Αμαλία. Δεν ξέρω, αδερφή σου είναι, την ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, για κρατά εδώ την καλή όρεξη. Μισό λεπτό. Κι εγώ. Να πάμε πιο καλά στο χαρτούν. Αλαλούμ, αλαλούμ. Αλαλούμ, αλαλούμ. Άλλη γλώσσα μιλάμε, μάζεψε τα να πάμε πιο καλά στο χαρτούμ. Μικροί μεγάλοι μας δουλεύουν. Παναγία μου! Τι αμαρτίες έχουμε κάνει και μας τιμωρείς έτσι αυστηρά? Τι έγινε πάλι? Η αδερφή σου, η Αμαλία, πάμε να φύγουμε. Κατερίνα μου, μη δημιουργείς μέρα που είναι κανένα πρόβλημα, ε. Όχι, πάμε να φύγουμε. Την ορθοστασία την αντέχω. Το ελεϊνό φαγητό του ταμπλντότ το αντέχω. Την βάναυση συμπεριφορά του καρσονιού την αντέχω, αλλά την Αμαλία δεν την αντέχω με τίποτα. Πάμε να φύγουμε, πάμε. Μα συγχωρείτε, χρόνια πολλά.